Θέλω να ξεκινήσω με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Κύριε Κακλαμάνη, ο κύριος Άρης Φιλιωτόπουλος εκ του ιδίου χώρου της Νέας Δημοκρατίας εδήλωσε, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί ότι κάθε ψήφος σε εσάς είναι χαμένη. Γιατί το λέει? Το λέει γιατί προπορεύεται, είναι δεύτερος ή πρώτος και θεωρεί ότι οι ψήφοι σε εσάς, αν προστεθούν στις δικές του, θα φέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Εσείς για πέστε μου, τι λέτε γι' αυτό? Καταρχήν να πω κάτι επί του πιεστηρίου, μια και είμαστε στο κόντρα και χωρίς αναισθητικό, αφού μας φιλοξενεί ο Γιώργος Τράγκας, ότι για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα ο κύριος Πιλιωτόπουλος δεν ήρθε σε debate. Μόλις ήρθα από το ραδιόφωνο στο οποίο δουλεύετε το πρωί, κύριε Τράγκα, επειδή ήμουν εγώ. Η πρώτη φορά ήταν την Παρασκευή στο Sky. Απόψε βέβαια δεν ήρθε ούτε ο κύριος Καμίνης. Δεν έχει έρθει σε κανένα μαζί σας? Σε κανένα, απολύτως. Σε κανένα. Ούτε στο Sky? Όχι, ούτε στο Sky, ούτε απόψε στο Real, αλλά απόψε δεν ήρθε ούτε ο κύριος Καμίνης. Έστειλαν εκπροσώπους, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό δίνει εμέσως αλλά με σαφήνεια το πόσο μπορεί να προηγείται, το πόσο σίγουρος μπορεί να νιώθει τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ απεκάλυψα εδώ και 1,5 μήνα, θυμάστε σε εκπομπή δική σας, ότι υπήρχε και υπάρχει σχέδιο στήριξης του κυρίου Βενιζέλου εσωκομματικά μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και βεβαίως τις ευρωεκλογές. Είχε συμφωνηθεί λοιπόν να δοθούν οι δύο μεγάλες πόλεις, το όνομα Καμίνης Μπουτάρης και δύο περιφέρειες. Η δική μου αιμονή... Α, με συγχωρείτε, δηλαδή για να ενισχυθεί η Ελιά, δηλαδή το Πασόκ, δηλαδή ο Βενιζέλος, ο οποίος θέλει να φύγει από ό,τι φαίνεται. Ναι, και ο οποίος απειλεί ότι αν δεν πάρει το ποσοστό που θέλει θα πάει, λέει, κατευθείαν στον κύριο Παπούλια, λέει, να του ζητήσει διερευνητικές εντολές. Με συγχωρείτε, αν ο κύριος Βενιζέλος το λέει κάθε μέρα υποτύπων απειλής, απειλεί τον εαυτό του κατά τη γνώμη. Επειδή είναι και μορφωμένος άνθρωπος, απειλεί τον εαυτό του. Και δεύτερον, αν είναι τόσο κουρασμένος και μπαφιασμένος, ας πάει για μπάνια παρατεταμένα, να τελειώνουμε δηλαδή. Ας πούμε, εντάξει, να τον ευχαριστήσουμε για το έργο που προσέφερε, αλλά ας πάει για μπάνια να τελειώνουμε. Ήθελαν λοιπόν, είχαν συμφωνήσει με τον Σαμαρά. Βεβαίως. Για Καμίνη Μπουτάρη. Η δική μου αιμονή λοιπόν στο να είμαι υποψήφιος εχάλαγε το σχέδιο στην Αθήνα. Έτσι εφευρέθη η υποψηφιότητα Σπιλιωτόπουλου, προκειμένου εμέσως, όπως πίστευαν, να ενισχυθεί η υποψηφιότητα του κυρίου Καμίνη. Δεν θα επιτευχθεί το σχέδιο, σας διαβεβαιώ. Ο κύριος Σπιλιωτόπουλος δεν θα είναι στο δεύτερο γύρο. Εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Με συγχωρείτε, γιατί είστε τόσο βέβαιος? Έχετε κάνει μετρήσεις ή το σμίζεστε στις γειτονιές? Γιατί μπορεί να μας πει και ο κύριος Άρης Φιλιωτόπουλος, όχι, είμαι μπροστά. Εντάξει. Και οι ψήφοι του κυρίου Κακλαμάνη καλύτερα να έρθουν με εμένα από τώρα. Μετά από τρεις μέρες είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα είπε και κάτι χειρότερο, κύριε Τράγκα. Είπε ότι κάθε ψήφος προς τον κύριο Κακλαμάνη είναι μαχαιριά στην παράταξη. Για ποια παράταξη μιλάει ο κύριος Φιλιωτόπουλος? Εάν μιλάει την παράταξη τη μεγάλη, την κεντροδεξιά, που κάποιοι την έκαναν τόση προκειμένου οι ίδιοι να φαίνονται μεγαλύτεροι, εγώ δεν είμαι σε αυτή την παράταξη. Εννοείται τον κύριο Σαμαρά. Και όχι μόνο. Δηλαδή είναι... λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε μια παράταξη τέτοια του Κωνσταντίνου Καραμαλή και την έκανε τόση ιδέα για να φαίνεται μεγαλύτερο. Σήμερα γράφει και άλλα ονόματα. Κοιτάξτε, έτσι, ναι. Ένα όνομα πάντως ανέφερα λοιπόν, και βρήκα το μελά μου. Μόλις είπα, έλεγα Ρόντος τίποτα. Έλεγα Καρατζάς τίποτα. Οι άνθρωποι μια χαρά, λομπίστες. Μόλις είπα τη λέξη Παπασταύρου, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Έτσι, τι έγινε? Γιατί πώς πατήσανε κουμπιά. Σεισμός. Πολύ πράγμα, ρε παιδί. Εγώ λοιπόν ανήκω στην πρώτη, τη μεγάλη. Αυτή που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και συνέχισε ο Κώστας Καραμαλής. Εκεί ανήκω. Είμαστε δύο διαφορετικοί επομένως κόσμοι. Η μεν με την άλλη δηλαδή, παράταξη. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι καραμαλική πλέον. Δεν είναι θέμα αν είναι καραμαλική, είναι οι αρχές που διέπανε τον καραμαλισμό. Έχουν καταργηθεί αυτές. Γιατί, βλέπετε να υπάρχει καμία? Παραδείγματος χάρη, βασικότερη από όλη, για την οποία νιώθω τύψεις, γιατί ψήφισα εγώ εκείνο το νομοσχέδιο, κύριε Τράγκα. Μέσα στη συνειδητική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι για την προστασία της ιδιοκτησίας. Άλλο φορολογώ την ιδιοκτησία και άλλο δημεύω την ιδιοκτησία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Και αυτό βεβαίως έγινε από τον οικονομικό εγκέφαλο με τη συνένεση των κύριων Σαμαρά και Βενιζέλου, κύριο Στουρνάρα του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί έχουμε και Στουρνάρα στο Δήμο της Αθήνας, τον κύριο Καμίνη. Για μια και ανέφερα το όνομά του. Ο Καμίνης τελικά τον άκουσα ότι είχε κάνει. Ναι, αλλά και εσείς τώρα, γιατί του επιτίθεστε, άκουσα ότι έκανε κολυμπητήριο σε δεύτερο όροφο. Το έκανε το κολυμπητήριο? Όχι, ακόμα δεν το έκανε. Στα σχέδια είναι. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Τελειώνοντας. Θα ξανάρθει ο λόγος σε μένα και θα δείξω τι έκανα εγώ και τι έκανε εκείνος. Αλλά σήμερα σας δίνω δύο πληροφορίες.
Το ξέρετε, και εσείς κύριε Κουντήπο, την έννοια ότι είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι 940 άνθρωποι που εγκαίρως είχαν κάνει τα χαρτιά τους για μεταδημοτεύσεις, δεν μπορούν να ψηφίσουν, το ακούσατε και εσείς φαντάζομαι, διότι δεν μπόρεσαν λέει, να τους περάσουν στο δηματολόγιο. Σκάνδαλο ληξιαρχείου, θυμίστε πριν λίγο καιρό, σκάνδαλο τώρα στο δηματολόγιο και σήμερα αποκαλύπτω καλό ένα. Το 2012, κύριε Τράγκ, πουλήθηκαν 579.000 κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης, πλαστές. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό που καταγγέλλεται, παρακαλώ κύριε Καλογερινέ, να φτιάξουν αυτό το μόνιτορ. Αυτό είχε υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το παρεδέχθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Πουλήσανε πλαστές κάρτες. Πλαστές, από τις οποίες. Στάθμευση. Ζημιώθηκε ο Δήμος της Αθήνας από 600 έως 700.000 ευρώ. Ναι. Ακούστε λοιπόν τι έκανε ο κύριος Καμίνης. Έκανε μία μήνυση καταγνώστων. Γνωρίζετε ότι οι μηνύσεις καταγνώστων μετά από 3 μήνες πάνε στο αρχείο. Ούτε το θέμα το έστειλε στον ελεκτή δημόσιας διοίκησης, ούτε δε έκανε. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει μέχρι σήμερα εμείς δεν γνωρίζουμε ως δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν πρακτικά δημοτικού συμβουλίου που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος το παραδέχεται πιστεύοντας ότι θα βγάλουν λαγό κάτι όπως εσείς, όπως για σας παραδείγματος χάρη. Κάνουν έλεγχο και το 2010 που ήμουν εγώ. Αντί για λαγό, δεν ξέρω τι έβγαλαν, σε έσκουλα, να πούμε, τίποτε απολύτως. Και εγώ ρωτώ. Απόψε δεν ήρθε ο κύριος Καμίνης, αν ερχόταν θα το ρώταγα στον debate story. Καλά, όπου πάτε εσείς δεν έρχεται ούτε ο κύριος Καμίνης. Ο κύριος Καμίνης μια φορά ήρθε. Ο κύριος Κλειωτόπουλος ποτέ. Διότι ξέρετε, η αλαζονία και η πολιτική αγένεια χαρακτηρίζουν ανθρώπους, κύριε Τράγκα, οι οποίοι περνούν όπως περνούν, ας είναι καλά, χωρίς να έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και που ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρούν ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες πρέπει να νιώθουν και υποχρέωση που τους κάνουν κάποιοι την τιμή να είναι υποψήφιοι δήμαρχοί τους. Αυτή είναι η ψυχολογία και η νοοτροπία. Εγώ ανήκω σε έναν άλλο κόσμο. Εγώ άκουσα βέβαια κάτι που με άφησε λίγο έτσι με μια απορία έντονη. Είπε ο κύριος Καμίνης ότι τι να σας κάνω, λέει 3,5 χρόνια ήμουν πάνω, 4 δεν ήμουν και παραπάνω. Τι να κάνω, λέει, αυτά μπορούσα να κάνω, τα έβαλα στο ΕΣΠΑ, τα έκανα, τα έδειξα, αυτά. Ποιο ΕΣΠΑ, ποιο ΕΣΠΑ. Από το ΠΕΠ Αττικής τα πήρε αυτά, με τροπολογία βράδυ, μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή το 12, που φέρει... Πάντε μια τελή. Βεβαίως. Και ούτως ή άλλως μόνο 7% απορροφητικό τέχει. Πείτε μου κύριε Καγκλαμάνη, άκουγα ότι κατά την πορεία τη δική σας και αφού σας, το κόμμα δεν σας έχρισε ως υποψήφιο δήμαρχο, δεν θέλησε ο παλιός φίλος να σας στηρίξει, σας έβαλαν κάποια εμπόδια. Αληθεύει αυτό ή είναι λόγια που ακούω στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους? Καταρχήν και εμένα με έψαξαν όπως εσάς. Απλά βγήκε άνθρακας ο θησαυρός. Ναι. Ομοιοπαθής εντός εισαγωγικών. Αφού πρώτα είχατε όμως τη διαφωνία σας με τον πρώην φίλο σας. Ναι, ναι. Α. Δεύτερον νύχτα ψηφίσαν. Γιατί δεν κρατάει φιλίες? Συγγνώμη, συνεχίστε εσείς. Δεύτερον νύχτα ψήφισαν τροπολογία που διπλασιάστηκαν οι υποψήφοι, όχι για την Αθήνα βόβε, αλλά για όλους τους Δήμους. Πιστεύοντας ότι δεν θα συμπληρώσω ψηφοδέλτιο. Το βάσιζαν σε υποσχέσεις που έδιναν, σε πολιτικές πιέσεις, σε πολιτικούς εκβιασμούς, γιατί υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι που είναι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιό μου. Τελικά ο μόνος συνδυασμός που κατέθεσε πλήρες ψηφοδέλτιο με 206 δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους ήταν ο δικός μου συνδυασμός. Αυτά ξέρετε, μου λίγο πολιτικός μου πατέρας, ο Ευάγγελος Αβέροφάκης, ο παιδί μου, άμα σε γουστάρει ο κόσμος, όσα εμπόδια και αν σου βάλουν, κάποια στιγμή ο κόσμος αυτό που γουστάρει θα το δείξει και στην κάλπη. Και αυτό ήταν κάτι που μας έδινε δύναμη να προχωρήσουμε. Και επειδή είναι η τελευταία. Θα είστε στο δεύτερο γύρο. Εγώ το πιστεύω απόλυτα, κύριε Τράγκα, αυτό. Το πιστεύω απόλυτα, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα. Αυτά τα γκάλο που δείχνουν το Καμίνη, τον κύριο Καμίνη μπροστά και τα λοιπά, εσείς τα πιστεύετε? Ακούστε να δείτε. Εγώ θα. Πίσω. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και πολύ καλά έκαναν, γιατί θα το συνεχίσω κι εγώ, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να κατατεθεί από το ΕΣΟΡΟΥ όλοι οι φάκελοι των δημοσκοπικών εταιριών. Εγώ σήμερα ξέρω δημοσκοπική εταιρεία που έχει πάρει από το ΚΕΛΠΝΟ 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Έχει πάρει από το Δήμο της Αθήνας 220.000 ευρώ με σπαστά 20 από την αναπτυξιακή εταιρεία. Αυτό που λέτε είναι. Μα είναι ήδη. Αυτά όχι, είναι η δυσάρα δηλαδή. Και εμφανίζονται και δημοσκοπικές εταιρείες που δεν τις ξέρουν. Παίρνουν δημοσκοπικές εταιρείες από το κερνό και από άλλες. Βεβαίως. Όχι μόνο. Και αυτοί δηλαδή, κάνουν γκάλουπ σε μεγάλες κυριακάτικες εφημερίδες και βγάζουν αυτά που βγάζουν. Η Κυριακή κοντή γιορτή. Εδώ είμαστε να πούμε για να δούμε αυτά τα ποσοστά κτλ. Εγώ. Όντες απόψε και σας ευχαριστώ πολύ, όχι για απόψε μόνο, όχι για απόψε μόνο, μου κρατούσατε ανοιχτή την πόρτα ή του μικροφόνου σας ή του καναλιού στο οποίο δουλεύατε εδώ και 3 μήνες που έχω ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Θέλω να υπενθυμίσω τελειώνοντας καταρχήν στους Αθηναίους ότι άφησα πίσω μου φεύγοντας, άφησα αυτό το κτίριο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη, το οποίο επί 3 χρόνια το είχε κλειστό ο κύριος Καμίνης αφού το αναπαλαιώσαμε για να γίνει μουσείο και πολιτιστικό κέντρο. Έκανε ένα ψευτοϊατρείο 15 μέρες πρώτων εκλογών. Άφησα την ωραιότερη δημοτική πινακοθήκη, την καινούρια στο Μεταξουργείο. Είναι το σποτάκι που κλείνει ο Γαβρίλης μπροστά στη δημοτική πινακοθήκη. Μου έκανε διαφήμιση. Αυτό εδώ, κύριε Τράγκα, είναι η ανατίναξη του τετραγώνου του κτηρίου ΝΑΤ στην Ομόνια, όπου έμενε το μόνο που χρειαζόταν για να γίνει πλατεία με δέντρα ήταν 5 φορτηγά χώμα, δέντρα, φώτα και μία μαρμάρινη πλάκα που θα έλεγε πλατεία Κατίνας Παξινού και Αλέξη Μινωτή. Και επειδή δεν 3,5 χρόνια τίποτα. Αυτό είναι το Μουσείο Μαρίας Κάλλας που του τάφησα έτοιμο, δεν το άνοιξαν ποτέ. Μία από τις 5 βρεφονιπιακούς σταθμούς στα κάτω Πατήσια, βιοκλιματικούς. Μία από τις λέσχες φιλίας στο Νέο Κόσμο, τις 5 που είχα κάνει. Το τελευταίο έργο στην κοινωνική αλληλεγγύη, το ξενοδοχείο των φτωχών. Όλοι οι συνάδελφοί μου που μιλούν τώρα για κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, αθηναϊκή αγορά, έχουν πάρει την τεχνογνωσία από το Δήμο της Αθήνας. Γιατί αυτά εμείς τα είχαμε φτιάξει με προεδρικό διάταγμα από το 2008, κύριε Τράγκα. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα από τα 17 που έκανα στην Αθήνα. Είναι το Άλσος Προμπονά στη Ριζούπολη. Βάλτε τώρα σε αυτό ότι του παρέδωσα τον μεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων καθαριότητας στην Ευρώπη με 293 καινούργια οχήματα και 100 παλιά 393. Γιατί λέω τον πλέον σύγχρονο? Γιατί μετά το Βερολίνο η Αθήνα είχε 60 πορηματοφόρα με φυσικό αέριο. Και όλα αυτά δεν τα χρησιμοποίησε καλά. Όχι, μα είναι καθαρότερη η Αθήνα, παρότι τα σκουπίδια μειώθηκαν 40% λόγω της κρίσης. Είναι καθαρότερη, αυτό το λένε πια όλοι οι ανθυποψήφοι εναντίον του κυρίου Καμίνη. Ένας δε από τους λόγους, και με αυτό κλείνω, που ο κύριος Σπυριωτόπουλος δεν έρχεται, είναι αυτός εδώ ο φάκελος. Αυτός έχει ημερομηνία 21 Τετάρτου του 8, υπουργός τουρισμού ο κύριος Σπυριωτόπουλος. Πήγα ως δήμαρχος να του βάλω τα θέματα για να αυξηθεί η τουριστική κίνηση στην Αθήνα. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, γιατί τότε πολιτευόταν, βλέπετε, στη Β' Αθηνών. Και τώρα όλον αυτό το φάκελο τον έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμά του ως προτάσεις του. Διότι θα τον ερώτα, ήξερε γιατί δεν ερχόταν. Και εγώ απευθυνόμενος στις Αθηναίες και τους Αθηναίους, θέλω να τους πω, θέλετε να στείλετε μήνυμα, μην πάτε σε ακραίες λύσεις. Έχετε τον άνθρωπο να τον στείλετε το μήνυμά σας. Και ιδιαίτερα θέλω να απευθυνθώ και στους ομοειδεάτες μου της Αθήνας. Εάν ανήκετε εκεί που ανήκω και εγώ, στη μεγάλη λαϊκή πατριωτική δημοκρατική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξέρετε ποιον πρέπει να ψηφίσετε.